Θα είμαι για πάντα εγώ ο φίλος σου. Ο μπαμπάς δεν μπορεί να μείνει πια μαζί μας. Δεν πρέπει να σου αρέσω. Δεν πρέπει. Έχω ένα ραντεβού απόψε. Θα πας στην πόλη? Ναι. Το έργο, Παραλλαγές θανάτου, μιλάει για ένα μεγάλο θάνατο βέβαια, αλλά ίσως μιλάει και για τους καθημερινούς θανάτους, τους αμέτρητους που συμβαίνουν στις ζωές μας και που μας οδηγούν και στο μεγάλο θάνατο. Θα πάρει τα πράγματά σου. Τα πράγματά του. Να πάρει τα πράγματά του γιατί. Θα πάρει τα πράγματά του. Μετακομίζει. Ο μπαμπάς μετακομίζει. Εγώ παίζω την κόρη. Η κόρη είναι... ένα κορίτσι, μια κοπέλα που δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι κοινωνική, δεν της αρέσει το σχολείο, δεν της αρέσει ο θόρυβος, δεν μπορεί με άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ απομονωμένη και χάνεται μέσα σε μια πολύ ζωηρή φαντασία. Ναι, ίσως ότι πρέπει να πέρασε πολύς καιρός. Δεν με γνωρίζεις ή μήπως ναι. Σε γνωρίζω. Πλάθει έναν φίλο, μάλλον τον Πλάθει, δεν είμαστε σίγουροι, τον βρίσκει, τον Πλάθει. Και έτσι αυτός ο φίλος είναι μια σωτηρία και ένας έρωτας. Ζει τον έρωτα μέσα από αυτόν. Μπορεί και να με γνωρίζεις. Εγώ στην παράσταση κάνω το ρόλο του φίλου. Είναι αυτός με τον οποίο η κόρη, η μικρή, ερωτεύεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο θάνατος. Αλλά έχει πλάκα γιατί ο φως τον βάζει να είναι ο φίλος. Δεν έρχεται δηλαδή με απειλή, δεν έρχεται ως εχθρός, έρχεται σαν φίλος. Έρχεται υποσχόμενος μια ζωή, η οποία δεν είναι η ζωή. Έρχεται σιγά σιγά, με μια αγάπη. Νιώθεις που ξαπλώνω δίπλα σου? Κάνοντας αυτό το ρόλο, μου δόθηκε λιγάκι η δυνατότητα να δω τα πράγματα από τη μεριά αυτού που δεν θέλουμε ποτέ να έρθει να μας επισκεφτεί. Εσύ είσαι. Χαίρομαι που ήρθες να με δεις. Πέρασε τόσος καιρός από... μιας παρουσίας που δεν ξέρει τους ανθρώπους. Οπότε αναγκάστηκα να παρατηρώ τα ανθρώπινα σαν να είναι πρώτη μου φορά που τα βλέπω. Και πραγματικά, αν και πολλά τα ζούμε, τα ξέρουμε, είμαστε εμείς, δεν κάνουμε τον κόπο να τα δούμε. Δεν κάνουμε τον κόπο να τα παρατηρήσουμε. Τους εαυτούς μας, τους ίδιους, τις ψυχές μας μέσα. Οπότε, μάλλον αυτό είναι το καινούριο, η καινούργια χώρα που ανακάλυψα. Δεν πρέπει να φύγεις. Δεν μπορούμε να είμαστε για λίγο μαζί. Όχι. Αυτό που με συγκινεί εμένα βαθιά σε αυτό το έργο είναι ότι δείχνει την ανθρώπινη ανεπάρκεια και μέσα σε έναν κόσμο που είμαστε συνέχεια σε μια προσπάθεια να αποδείξουμε, να φτάσουμε κάπου, εδώ δείχνει την ευάλωτη πλευρά. Γίνονται πολλά λάθη, παίρνουμε τους λάθους δρόμους, αλλά επειδή απλώς είμαστε άνθρωποι, όχι επειδή είμαστε καλοί ή κακοί.